αυτή την εξαιρετική ηθοποιό. διαμάντο, θυμάστε, πέρυσι λατρεύαμε, έτσι λατρεύαμε. Τη χάδο τη φοβόμαστε, αλλά όπως και να έχει την Άννα Μάσχα, την υπεραγαπάμε. Καλώς. Μα είσαι κοριτσάκι από κοντά, δεν μπορώ μαζί σου που μεταμορφώνεσαι έτσι για τους ρόλους, δεν μπορώ καλώς, πια. Καλώς. καλώς σας βρήκα. Δεν μπορώ πια που σε κάνουν σε κάνουνε τα σόκα βαδία και από κοντά ένα κοριτσάκι με αθλητικά, έτσι ένα κλαράκι με αθλητικά. Με κάνουν τα σό. Σε Τι κάνουν τα σό. Τιμή μου, ξέρεις. Ναι, ναι, το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα σου αρέσει πολύ αυτό. Κοίτα, αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι το μυθικό, έτσι δεν είναι. Βέβαια. αν έστω και λίγο... Αυτό που κάνω έχει μυθικέ διαστάσει. Η τιμή μου μεγάλη. Καλώ μα ήρθε, Ανιώ. Καλώ μα ήρθε. Καλώ σα βρήκα, κορτσιά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα και είσαι και η πρώτη καλασμένη του στολισμένου Χριστουγεννιάτικου μα μαζί με τον Γιώργη Τσουρί που ήταν πριν. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. <laughs> Καλώς μας ήρθες. Θέλω να ξεκινήσουμε με το βίντεο της Ναταλίας γιατί μέσα από το βίντεο που σου έφτιαξε προκύπτουν και πολύ ωραίες ερωτήσεις. Φυσικά θα μιλήσουμε και για την Ιουλία. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις γυναίκες σαν την Άννα Μάσχα στην παρέα μπορείς να πεις και τόσα άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε, δούμε. το βίντεο. Η Άννα Μάσχα εκφράζει δυνατά πολλά από αυτά που αποτελούν ίσω ταμπού για τι γυναίκε ακόμη και σήμερα. Για παράδειγμα, δηλώνει «μεγάλη γυναίκα σε έναν κόσμο επιτακτική νεότητα. Τονίζει ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια εργαζόμενη μητέρα. Δεν έχει παντρευτεί το σύντροφό τη, μάλλον από τεμπελιά, και αρνείται να δώσει συμβουλέ ζωή. Επίση, απαρνιέται τα social media και θεωρεί ότι η επιτυχία μια δουλειά δεν χρειάζεται το Instagram». Στη σχέση τη με την τηλεόραση υπήρξε περιστασιακή για χρόνια και ω τηλεθεάτρια αλλά και ω κομμάτι τη μυθοπλασία τη. Η αγαπημένη τη σειρά ήταν τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά του Κώστα Κουτσομίτη, με τον οποίο κατάφερε να συνεργαστεί στα ματωμένα χώματα πολλά χρόνια αργότερα. Επίση, τη άρεσαν τα υπέροχα πλάσματα, σειρά στην οποία ίσω και να τη βλέπαμε αν δεν είχε αρνηθεί. Το δικό τη σπίτι άλλωστε ήταν επί σειρά ετών το θέατρο Αμόρε. Τελικά, μετά από τρει δεκαετίε θεατρικών μεταμορφώσεων, μπήκε στην καθημερινότητά μα την περσινή σεζόν μέσα από τη σειρά αυτή η νυχταμένη και το ρόλο τη Διαμάντο, τη λαϊκή αυτή τραγουδίστρια των Νέη τη, με τον αδαμάντινο χαρακτήρα. Γι' αυτό βάλθηκα να αρπάξει το μαγαζί για να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Διαμάντο. Σου χωνέα. Και να το κλείσει το μαγαζί, θα βρω αλλού δουλειά. Εμένα η τέχνη μου είναι εδώ. φέτος συνεχίζει να είναι παρούσα τηλεοπτικά με έναν ρόλο όχι μόνο κόντρα στον Περσινό, αλλά μάλλον από τους πιο σκληρούς της φετινής μυθοπλασίας. Η χάδος του προξενείο της Ιουλίας έγινε η αγαπημένη κακιά του τηλεοπτικού κοινού. Σκοτεινή και επιθαρχημένη, παραχαϊδεμένη από τον πατέρα της, αλλά με την ατυχία να γεννηθεί κορίτσι, είναι ταυτόχρονα ένα εγκλουβισμένο άτομο, ένας χαρακτήρας με μυστικά που ίσως εξηγούν τη συμπεριφορά της. Τι περιμένεις, δε, ε, βάρα! Δείξε μας ο άντρας είσαι! Δείξε μας ποιος φοράει τα παντελόνια εδώ μέσα. Προσεχώ, η Άννα Μάσκα θα επιστρέψει και στο Εθνικό Θέατρο, πρωταγωνιστώντα την παράσταση Όλοι εμεί πουλιά, σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασφυλιόπουλου. Το έργο εξερευνά με τη σειρά του την έννοια τη ταυτότητα ω στοιχείο αυτοπροσδιορισμού, αλλά και ω κίνδυνο εγκλωβισμού μέσα στα πλαίσια τη καταγωγή, τη θρησκεία, τη παραδόση, την οικογένεια και τον εαυτό μα. Άννα, επιστρέφοντα σε αυτό που είπαμε στην αρχή, εσύ ω μεγάλη ανήπαντρη γυναίκα, πώ κατάφερε να μην εγκλωβιστεί σε κοινωνικά πλαίσια, Λοιπόν, τώρα σα έχω ένα νέο. Παντρεύτηκα. Τι... Δεν παντρεύτηκα. Σύμφωνο συμβίωση. Καταπληκτική. Οπότε είμαι μια μεγάλη γυναίκα αποκατεστημένη. <laughs> Θα τρελαθώ. Πώ που... το αποφασίσατε, Τέλεια. Λέλαντε, το έτσι όπω δεν το αποφασίζαμε, το αποφασίσαμε. Να. Τι είναι σε αυτέ τι περιπτώσει που. Να, να ζήσετε, βεβαίω. Το λέμε. Εννοώ συμβίωση. Έχεις, έχετε παιδί ούτω ή άλλω. Αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει πραγματικά το έχω απορία. Λένε να ζήσετε στο σύμφωνο συμβίωση. Το λένε φαντάζομαι. <συμφίλαια> ναι, 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 Να ζήσετε. Κάναμε μεγάλο γέλιο στο συμβολιογραφικό <συμφίλαια> γραφείο <συμφίλαια> που δεν είχα την ανθοδέσμη, που δεν υπήρχαν τα ρίζια. <συμφίλαια> Λέμε αύριο να βάλουμε μπρο το διαζύγιο. Που είναι πανεύκολο να ενημερώσω <συμφίλαια> όταν υπογράφει σύμφωνο. Είναι πάρα, πάρα, πολύ εύκολο να χωρίσει. και πώ σα ήρθε ένα πρωί με τον σύντροφό σου, είπατε. Δεν πάμε να το κάνουμε και αυτό για να είμαστε οκ. Για <συμφίλαια> τυπικού <συμφίλαια> λόγου, <συμφίλαια> <συμφί πρακτικά ναι, 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 Δεν πιεστήκατε πάντω όλα αυτά τα χρόνια ποτέ ότι είμαι ανήπαντρη, δεν έχουμε παντρευτεί. Μα ρωτάνε. Το Όχι. παιδί, α πούμε, θέλει να μα δει παντρεμένο. Να, κάτι ακόμα που πολλοί γονεί. Να, κάτι που δεν είπαμε εκείνη τη μέρα στο γραφείο είναι το παιδί μα να μα παντρέψει εκείνο. <laughs> <laughs> Γελάσαμε πολύ πάρα αυτό. πολύ πάντω. Ήταν <laughs> πολύ ωραίο αυτό. <laughs> όλα αυτά τα χρόνια τη. Ε, ε, είδα πολλά πράγματα στο βίντεο τη Ναταλία τα οποία με, με και θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί Πραγματικά ζει ε, μια ζωή απελευθερωμένη και άνετη. απέχεις από τα social media, συνειδητά, ε, που σημαίνει ότι ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που δεν τα θεωρούν απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά του. Ναι. Ναι, δεν το θεωρώ. Λε να κάνω λάθο. Δεν ξέρω. Δεν λέω καθόλου ε, ότι κάνω λάθο. Δεν το θεωρώ. Ε, 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 δεν, δεν ξέρω. Εντάξει, απ' τη μια δεν το έχω και πολύ και με την τεχνολογία, δεν έχω και πολύ χρόνο. Mm -hmm. Θεωρώ ότι αυτά τρώνε χρόνο. Ναι, βέβαια. Που δεν τον έχω, α πούμε. Ε, γι' αυτό, γι' αυτό. Αν κάποιο όμω θέλει να σου γράψει ένα. ένα ρεσιάνα μπράβο. Ε, ξέρω εγώ, μα αρέσει πολύ εκεί. Θα μου πεις, μπορεί να με βρει στο θέατρο. Ναι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όταν το... φτάνουν αυτά ναι. στα αυτιά μα. Φτάνουν, στα νομίζω, ναι. Νομίζω Άρα νομίζω ούτε να... η τον αλλο τροπο όμω μας φτανουν νομιζω ναι πολύ αγχώσει. Το χρόνο, το μεγάλωμα. Εσεί είσαι δηλαδή και. Ναι, δεν σε απασχολεί. Φτιάξε. Γιατί ακριβ... πιστεύω πιο πολύ για το του θεάτρου, παιδί, να το πω μπορεί, έτσι. Μπορεί. Που δεν... Όχι τόσο τη τηλεόραση που η εικόνα πάντα μετρούσε και περισσότερο, ίσω. Σωστό αυτό. Μπορεί, μπορεί η Ναταλία μου να έχει δίκιο. Δεν ξέρω. Ε, όλους Όλου μα αγχώνει ο χρόνο. Όλοι δεν θέλουμε. Μακάρι να ήμασταν όλοι, ξέρω εγώ, είκοσι. Αλλά κάπω το αποδέχεσαι. Τι να κάνουμε. Θα να πω, δεν ξέρω. Το αποδέχεσαι. Ποιον ρόλο ήταν να κάνει τα υπέροχα πλάσματα και τελικά δεν, ε, δεν συμμετείχε. Δεν θυμάμαι το όνομα του ρόλου. Νομίζω όμω ήταν ε, ο ρόλο τη Φέδρα Ρούκα. Νομίζω, Μάλιστα. νομίζω. Δεν, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και ενώ σου άρεσε η σειρά, είπε. Εκ των υστέρων, όταν την Α, είδα. Εκ των υστέρων. Ναι, ναι. Γιατί είπε όχι, δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση τότε. Δεν θυμάμαι ακριβώ γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση, αλλά μάλλον πάλι θα ήμουν μπλεγμένη σε πρόβες παραστάσει, το αμόρε. Ναι. Δεν υπήρχε χρόνο, δεν. Δεν ήταν γιατί δεν ήθελε τότε πολύ την τηλεόραση, ίσω. Δηλαδή, ταγμένη στο θέατρο ναι, που λέμε ήταν, η τηλεόραση. Ήταν και μια περίοδος που mm. ναι, η τηλεόραση ήταν λίγο φοβιστική για μένα. Καλά, ούτως ή άλλως οι τηλεόραση Μετά με στις... νιώσα της... όμως πραγματικά, ήταν πάρα πολύ ωραία σχέση. Σι... Πάρα πολύ ωραία σχέση, ήταν υπέροχοπλα. ή άλλως οι τηλεοπτικές εμφανίσεις τη ε, της Άννας είναι μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών, έτσι. Είναι πολύ λίγες. Και δραματικές. Γι' αυτό με πώς το, το, κωμικό ίσως λίγο σε επηρέασε. <σοβή> ότι το κωμικό με φόβιζε ακόμη περισσότερο. <σοβή> <σοβή> Θεωρώ ότι για να κάνεις ένα καλό κωμικό ρόλο στην τηλεόραση, δηλαδή πρέπει να έχεις χάρισμα, αλήθεια. Το φοβάμαι λίγο. Ενώ το δράμα μου είναι πιο εύκολο, ξέρω εγώ. <laughs> Δεν θα ήθελε <laughs> να κάνεις μια ωραία κομμωδία. Και στο θέατρο θέλω πάντα. Ναι. Πα και, αυ και στο Α... θέατρο είναι λίγες οι κομμωδίε. που είναι που λίγες, έχω. αλλά το τηλε... τηλεοπτική κομμωδία σε φοβίζει περισσότερο. Με φοβίζει περισσότερο, αλλά θα ήθελα. Θα ήθελα. Δεν ξέρω. Βέβαια, ήθελα. στο επεισόδιο τυ, του Καρτ Ποστάλ, που φαντάζομαι ότι περισσότερο επειδή είναι μια σειρά τη ΣΕΡΤ που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο επεισόδιο για την αγάπη. πώς λεγόταν ε, ε, για την αγάπη, πώ λέγονταν το επεισόδιο σου που. Πώ λέγονταν, δεν θυμάμαι. Με το άγαλμα, ήταν το εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ο γεράσιμο και αδαρέσει, είναι ο άντρα τη. Αχ, κάπω για την αγάπη. Κάτι για την Κάτι αγάπη, για ναι, την ναι. αγάπη. είναι. Εν πάση αυτό το επεισόδιο λοιπόν, το είχα παρακολουθήσει, ήταν από τα πιο αγαπημένα μου. Βλέπουμε και τα πλάνα. Είχε λοιπόν. στιγμέ αστείε. Όχι αστεία, ναι. με τίποτα δεν ήταν. Ήταν πολύ συγκινητική ιστορία. Ναι. Αλλά είχε κάποιε στιγμούλε που η ροίδα που εσάρκωνε το, τον εαυτό ναι. τη, τη ζωή. Βασικά τη ζωή, με τη ζωή είχε να κάνει, τη ζωή σατήριζε. Αλλά είχε κάποιε στιγμέ. Ναι. Ε, ναι, ναι, είχε χιούμορ αυτή η, η ηρωίδα. Είχε χιούμορ αυτή η ναι. ηρωίδα. Ναι. Είχε χιούμορ, ήταν λίγο σαν, σαν αερικό. Ήταν, είναι πολύ ωραίο επεισόδιο αυτό. Όσοι έχετε Netflix, αναζητήστε το και δείτε το, θα σα αρέσει. Ναι, τι ωραία. Θα και ήταν αυτό, αυτό αρέσει. που σε έφερε, νομίζω, ξανά. Από έρωτα, έρωτα. σε ευχαριστώ, Βασίλη. Από έρωτα λεγόταν. Και ήταν εκεί η, η σειρά που μάλλον σε έφερε ξανά, νομίζω, στην τηλεόραση τα τελευταία πια ναι. χρόνια. Δηλαδή είχε αρκετά χρόνια ναι, που ναι, ναι, δεν ναι. την πλησίαζε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μετά ήρθαν περισσότερο τα, τα τηλέφωνα. Ναι, 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 ε? ναι μετά το καρτ Ποστάλλι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αρκετέ. Μετά, δια... μετά ήρθε η Διαμάντο, <laughs> <laughs> διαμάντο την οποία βεβαίω αγαπήσαμε όλοι πάρα πολύ στο αυτή η νυχταμένη. Και μετά περάσαμε στην Χάδο, <laughs> ε, στην φετινή Ιρουίδα. Η... Η... Η <laughs> Πήγε <laughs> να πει την Ιουλία μαζί, εντάξει, δεν πειράζει το καταλαβαίνει, φίλε. Καταλαβαίνω. Πήγα, πήγα, να ταιριάξω την Ιουλία <laughs> με την ηρωίδα και είπα ηρουίδα. <laughs> λοιπόν, ε, την ηρωίδα τη αγαπημένη μα σειρά στο προξενιό τη Ιουλία, λοιπόν, η Χάδο. Είναι ένα πολύ βασανισμένο πλάσμα. Εγώ το έχω καταλάβει. Πραγματικά σου λέω. Είναι ένα πολύ βασανισμένο πλάσμα η Χάδο. Γιατί η Χάδο έχει να κάνει και με έναν αδερφό του οποίου ξέρει όλα αυτά που εμείς ως τηλεθεατές θα βλέπουμε στην πορεία, γιατί ακόμα είναι... Ο καλό, ο κυμπάρη, ο αρχοντάνθρωπο. Ο Μπρούκλι που ο, λέμε. Ο, ο Μπρούκλι <laughs> και όλα αυτά. Η Χάδο ξέρει όλα αυτά που εμεί θα μάθουμε στη συνέχεια. Η Χάδο αγάπησε αλλά δεν αγαπήθηκε. Η Χάδο λατρεύει τα παιδιά, δεν αξιώθηκε ποτέ να κάνει κανένα. Γι' αυτό και δίνει τα λεφτά τη όλα στο ορφανοτροφείο τη περιοχή. Πολύ βασανισμένο πλάσμα. Ναι, ε, ε, βασανισμένη και προδομένη. Πολύ, ε, πολύ, ότι πολύ. Είναι αυτή η πηγή πολύ της... προδομένη. Του βασάνου τη. Πολύ προδομένη. Και τη βγαίνει σε αυτή την επιθετικότητα. Ξέρει πολύ καλά. Α μην το πω αυτό. Και η εποχή πάντως, ε, θεωρώ ότι έπαιζε μεγάλο ρόλο. Ναι. Έτσι, δεν επέτρεπε ε, στι γυναίκε ναι, ε, ναι. χαρά, μάλλον ιδιαίτερη. Ε, ε, υπάρχει, βλέπετε στη σειρά, βλέπετε μεγάλη καταπίεση. Γενικά οι, οι νέε γενιέ, πώ καταπιέζονται από τι μεγαλύτερε. Ναι. Ε, ε, εγώ πιστεύω ότι καταπιέζονταν και τα αγόρια ε, να κάνουν το θέλημα των γονιών του. Βέβαια. Τους, Βέβαια, ασφαλώ. Δεν ήθελαν. Έμπλεκαν εμ, και αυτά σε γάμου. ...και καταστάσεις που δεν ήθελαν, αλλά έπρεπε να το κάνουν. Ναι. Ε, με, μεταράζει μερικές φορές αυτή η τόσο μεγάλη καταπίεση. Αλλά είναι ωραίο ότι το ξαναθυμόμαστε, γιατί... Τάξη, ...είναι η δεκαετία του 50, μπορεί να φαντάζει μακρινή... Αλλά δεν είναι και τόσο. Καθόλου. Και επί τη ευκαιρία, θα σε ρωτήσω λόγω τη ημέρα τη σημερινή, τη παγκόσμια ημέρα, για την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών. Α, σήμερα είναι, δεν το ήξερα. Σήμερα. σήμερα, ναι, ναι. Αν ε, έχει πιάσει τον εαυτό σου, ακόμα και ψυχολογική βία να έχει δεχτεί και να το έχει πάρει χαμπάρι πολύ αργότερα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δεχτεί. Ναι, εννοείται. Βέβαια. Έχουμε δεχτεί. Οι γυναίκε μπορεί λίγο παραπάνω, αλλά γενικά όλα τα, α, 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 όλα τα άτομα που είναι, α πούμε, λίγο πιο αδύναμα σε εισαγωγικά, να το πω. Ε, ναι, ναι βέβαια Ναι, έχεις δίκιο που το λες ότι γυναίκες λίγο παραπάνω γιατί εντάξει σήμερα είναι η μέρα που είναι η παγκόσμια μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αγόρια και άντρες που Βεβαίως. και αυτά έχουν δεχτεί Βεβαίως. βία ε, Απλώς αν βάλουμε κάτω και στατιστικά να μετρήσουμε ε, και στατιστικά έτσι απλά μαθηματικά γυναικοκτονίες και ανδροκτονίες δυστυχώς υπερτερούν οι γυναικοκτονίες ε, πολύ ε, Στα χρόνια λοιπόν που ε, ξαναζούμε μέσα από την σειρά, από την Ιουλία, οι γυναίκες ήταν πολύ πιο καταπιεσμένες, έτσι. Γιατί και θα έχετε δει και από και θα το δούμε και στη συνέχεια, στην εξέλιξη της σειράς, υπάρχει κακοποίηση γυναικεία. Mm -hmm. Θα τη δούμε στη σειρά αυτή. Και σωματική, και σωματική. Και ψυχική. Ψυχολογική, και ψυχική. Συστηματική, Είναι λοιπόν μια σειρά η Ιουλία, που έχει να κάνει. Πραγματε... Πραγματεύεται δηλαδή τη γυναικεία κακοποίηση. Θα έλεγα και την ανδρική, γιατί και το αγόρι υποφέρει Σαφέστατα. πολύ. Σαφέστατα. Και ο μικρό υποφέρει πολύ. Ε, και βλέπω και ένα άλλο πράγμα. Ε, οι γυναίκε τη παλαιότερη γενιά, ναι. οι μαμάδε α πούμε. Ναι. Ε, γίνονται φορεί αυτή τη βία που έχουν υποστεί και αυτέ mm. στα νιάτα του. Mm. Και καταπιέζουν με τη σειρά του τι κόρε του, του γιου του. Αυτό, αυτό επίση είναι πολύ για μένα να συγκλονιστικό. Ότι, να φανταστώ ότι δεν έχει καταπιεστεί και κατ' επέκταση δεν ήσουν και καταπιαστική μαμά. Ε, εντάξει. <laughs> Θέλω να ελπίζω ότι δεν ήμουν τόσο, αλλά σίγουρα έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου. Σίγουρα. Ελπίζω ότι δεν ήμουν τόσο εσύ τι μαθαίνεις στο γιό σου Άννα, Δηλαδή αν, αν θέλεις, ας πούμε, να του μάθεις, αν θα να του μάθει τρία βασικά πράγματα όσο μεγαλώνει, βγαίνει από την εφηβεία και γίνεται άντρα. Τι θα ήθελες να είναι αυτά τα τρία πράγματα που θα μάθεις mm. στο παιδί σου; ε, Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινάς με τέτοιες θεωρίες αρχικά θα του μάθω αυτό, θα του μάθω εκείνο τελικά του τα μαθαίνεις με ένα πιο έμεσο τρόπο τα μαθαίνουν τα παιδιά βλέποντάς σε mm -hmm. οπότε σωστό βλέποντάς σε αν και εσύ προσπαθείς έτσι λίγο να είσαι καλύτερος για χάρη των παιδιών σου παίρνουν και τα καλά που, έχεις, που κάνεις πως πώ πως δράς τι πράτης, Το παράδειγμα τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι Παίρνουν και κάποια στραβά σου που σίγουρα έχεις. Ε, εκείνο που θα ήθελα να είναι ο γιος μου, αλλά νομίζω ήδη το έχει. Είναι αυτό το παλιακό. Είναι σεβαστικό, παιδί. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Δεν είναι παλιακό. Ναι. Για μένα είναι διαχρονικό αυτό. Ναι. Ο σεβασμός δεν είναι ε, θέμα μόνος. Όρος, ο όρος, έτσι όπως το είπα, είναι λίγο παλιακό, α... Αλλά α... καταλαβαίνει τι εννοώ. Αυτό. Ε, αυτό. Ε, Εκεί είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι το θέμα δεν είναι τι, τι, τι μαθαίνει στο παιδί σου, στα λόγια. Το θέμα είναι με τι πρότυπα μεγαλώνει. Ναι. Δηλαδή, τι βλέπει από Σε σένα, ναι. από τον άντρα σου, τι, τι βλέπει από του γονεί του. Τι, τι παίρνει και τι Σε μαθαίνει. Αντιγράφουν. Σε αντιγράφουν. Σε αντιγράφουν. Ακριβώς. Ενώ το κήρυγμά σου μερικέ φορέ. Ναι, ναι. Μπορεί ναι. να μην το ακούνε. Τι σωστό. Βλέπουν αυτό που κάνει. Αντιγράφουν συμπεριφορέ. Ναι, ναι. Όπω ακριβώ ναι, ναι. το λε. Ναι. Ε, να θυμίσουμε λοιπόν ότι η παράσταση Όλοι Εμεί Πουλιά θα ανέβει στη σκηνή Νίκο Κούρκουλο του Εθνικού Θεάτρου. Πότε ξεκινάτε, Η πρεμιέρα μα είναι 20 Δεκεμβρίου. 20 Δεκεμβρίου. Σε σκηνοθεσία του υπερταλαντούχου και αγαπημένου μα Οδυσσέα Παπασπιλιόπουλου. Άρα θα είναι και πάρα πολύ ωραία. Ε, θα έρθουμε να σα δούμε. Σα περιμένουμε με, πολύ με μεγάλη, μεγάλη μα χαρά. Το ραντεβού μα με το προξενιό τη Ιουλία είναι εδώ στον Αλφα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Στι 11 παρα 20. Ε, και δεν θέλω spoiler, θέλω μόνο μια ερώτηση. Mm. Όταν θα μπει η Ουλία στο σπίτι, θα περάσει χειρότερα εξαιτία σου ή εξαιτία mm. του Γεωργίκη. Από ποιον θα περάσει χειρότερα, Δεν το γνωρίζω αυτό. Στα αλήθεια, το όχι. Το δεν κρύβω τώρα. Το πιστεύω. Δεν έχω σενάρια. Ναι, ναι. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα... και από του δυο θα. Θα βασανιστεί. Θα βασανιστεί το κορίτσι. Κοίτα τώρα, κοίτα ε, τώρα. <laughs> και και τη στο... και, 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 το... έχουν παρουσιάσει το προξενιό ότι κάνει την τύχη τη ζωή τη. Και θα μπει εκεί μέσα. Τώρα, τώρα. Θα τα, τα δείτε τι επόμενε μέρε. <laughs> λοιπόν, το δώρο τη Άννα μα. Ποια είναι η νύχτα που θυμάστε πιο έντανα στη ζωή σα ρωτήσαν την Άννα Μάσχα σε συνέντευξη. Και απάντησε η Άννα Μάσχα, αυτή την ερώτηση μου την κάνουν συχνά και με βάζει σε σκέψη. Θυμάμαι πολλές νύχτες στο Ρόδον. Τα χτίσαμε αυτά τα μαγαζιά. Αχ, Κάτσε γιατί είναι και πολύ... Α, όχι δεν είναι πολύ βαρύ, εντάξει. Τι... Καλά Χριστούγεννα. Καλά Άνοιξέ Χριστούγεννα κορίτσια. Άνοιξε το, γιατί το, πολύ σκόπος για να το βρούμε αυτό το άλμπουμ. <coughs> Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ το. Ρόδον Λάιο από το 87 μέχρι το 5. Σου πήραμε το yeah, λεύκο μα. Ο Γιάννη επίση κάνει την έρευνα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το πήραμε από συλλέκτη, δεν το αγοράσαμε. Σοβαρά, Ναι, ναι, Έχει εξαντληθεί. Ε, Βεβαίω. Το βρήκαμε, από, το βρήκαμε από... από άνθρωπο. Από άνθρωπο, όχι από <laughs> μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα ε, πολύ. Ε, μισό ναι, λεπτό. Έχω και εγώ δύο δωράκια για εσά. Τίποτα έτσι για τα δύο δύο καλά Χριστούγεννα. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Ευχαριστούμε, και ένα. Πάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ. Ε, Χειροποίητα, α πούμε, τα σχέδια. Είναι το παιδί που έχει το μαγαζί. Είναι καταπληκτικό μαγαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. κορίτσια μου. Τίποτα, ένα τίποτα δεν είναι. Τα πορτοφολάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στα γυρίσματα. Καλή Πρεμιέρα και πολύ. καλή καινούργια χρονιά με υγεία σε όλου μα. Την αγάπη